Το ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα δεδομένο μεταφορικό μέσο. Ο αριθμός των ποδηλάτων του πλανήτη στις μέρες μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ποδήλατου αποτελεί η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις, όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία. Στην κλασική του μορφή το ποδήλατο αποτελείται από δύο τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας πίσω από τον άλλο και συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικό σκελετό. Βασικά επίσης μέρη ενός τυπικού ποδήλατου αποτελούν το τιμόνι, η σέλα, το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, τα φρένα και το κουδούνι ειδοποίησης. Το πρώτο ποδήλατο δημιουργήθηκε από τον Γερμανό βαρόνο Carl von Drais το 1817. Κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτό το σχέδιο το 1818, το οποίο ήταν το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο δίτροχο, κατευθυνόμενο και προωθούμενο από τον άνθρωπο μηχάνημα, που ονομάστηκε με το παρατσούκλι Hobby Άλογο. Κατασκευάστηκε αρχικά στη Γερμανία και στη Γαλλία. Στην πρώτη του βόλτα, ο Drais κάλυψε 13 χιλιόμετρα σε λιγότερα από μια ώρα. Κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ξύλο, το ποδήλατο ζύγιζε 22 κιλά, είχε ορυχάλκινους δακτύλιους μέσα στα ρουλεμάν των τροχών, σιδερένιες ζάντες και φρένο στον πίσω τροχό. Αρκετές χιλιάδες αντίγραφα κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στη Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Η δημοτικότητά του εξασθένισε γρήγορα, όταν λόγω του αυξανόμενου αριθμού ατυχημάτων, ορισμένες αρχές των πόλεων άρχισαν να απαγορεύουν τη χρήση του. Η ιδέα υιοθετήθηκε από αρκετούς Βρετανούς αμαξοποιούς. Ο πιο αξιοσημείωτος ήταν ο Ντένις Τζόνσον από το Λονδίνο, που ανακοίνωσε στα τέλη του 1818 ότι θα πουλούσε ένα βελτιωμένο μοντέλο. Νέα ονόματα χρησιμοποιήθηκαν όταν ο Τζόνσον κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το μηχάνημά του ως πεζή άμαξα ή ποδήλατο. Το μηχάνημα του Τζόνσον ήταν μια βελτίωση σε σχέση με αυτό του Drais, όντας ιδιαίτερα πιο κομψό. Ο ξύλινος σκελετός του είχε σχήμα καμπύλο αντί του ίσιου του Drais, επιτρέποντας τη χρήση μεγαλύτερων τροχών χωρίς να σηκώνεται το κάθισμα του αναβάτη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1819, το ποδήλατο έγινε η τρέλα και η μόδα στην κοινωνία του Λονδίνου. Η μόδα τελείωσε μέσα στη χρονιά, αφού οι αναβάτες στα πεζοδρόμια πλήρωναν πρόστιμο 2 λιρών. Το 1839, ο Σκοτσέζος σιδηρουργός Kirkpatrick Macmillan σχεδίασε ένα ποδήλατο εισάγοντας τη χρήση των πεταλιών, συνδεδεμένων με ράβδους με τον οπίσθιο τροχό. Η ιδέα μάλλον προερχόταν από τον τρόπο κίνησης της ατμομηχανής. Στις δεκαετίες 1820-1850 είχαν υπάρξει πολλές εξελίξεις. Δημιουργήθηκαν ποδήλατα που είχαν τρεις τροχούς, τρίκυκλα, ή τέσσερις, τετράκυκλα, σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία σχεδίων, χρησιμοποιώντας πεντάλ, πέλματα και στροφάλους, αλλά αυτά τα σχέδια συχνά υπέφεραν από το μεγάλο βάρος τους και την υψηλή αντίσταση κύλησης. Ωστόσο, ο Willard Sawyer στον Ντόβερ κατασκεύασε με επιτυχία μια σειρά από οχήματα με τέσσερις τροχούς και τα εξήγαγε παγκοσμίως τη δεκαετία του 1850. Το 1860, ο Γάλλος σιδηρουργός Πιέρ Μισό αλλάζει το σχέδιο, συνδέοντας τα πετάλια απευθείας με τον μπροστινό τροχό. Αργότερα, ο Μισό θα εισάγει τη χρήση συμπαγούς καοτσούξους τροχούς, δείχνοντας το δρόμο προς τα λάστιχα που θα χρησιμοποιούνταν αργότερα. Το 1870, οι Βρετανοί James Starley και William Hillman σχεδιάζουν ένα ποδήλατο με πολύ μεγαλύτερο μπροστινό τροχό. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν την εκπληκτική για την εποχή ταχύτητα των 24 χιλιόμετρων την ώρα. Το μοντέλο που κατασκεύασαν ονομάστηκε Ariel και ήταν το πρώτο ποδήλατο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μέταλλο. Αλλά αυτό το ποδήλατο ήταν πολύ ανασφαλές. Ο αναβάτης ήταν καθισμένος ψηλά πάνω στον μπροστινό τροχό και ταξίδευε με σχετικά μεγάλη ταχύτητα. Αν χτυπούσε σε ένα άσχημο σημείο του δρόμου, θα μπορούσε εύκολα να πεταχτεί πάνω από τον μπροστινό τροχό και να τραυματιστεί σοβαρά. Δύο σπασμένοι καρποί ήταν συνηθισμένοι στις προσπάθειες να αποφύγουν την πτώση. Θα μπορούσε ακόμα και να σκοτωθεί. Τα πόδια του αναβάτη πιάνονταν συχνά κάτω από το τιμόνι και έτσι δεν ήταν δυνατή η ελεύθερη πτώση από το ποδήλατο.
Η ανάπτυξη του ποδήλατου ασφαλείας ήταν αναμφισβήτητα η πιο σημαντική αλλαγή στην ιστορία του ποδήλατου. Από το να είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τους νεαρούς αθλητές, έγινε ένα καθημερινό εργαλείο μεταφοράς για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Ο Τζον Στάρλεϊ, ανιψιός του James Στάρλεϊ, δημιούργησε το 1885 το πρώτο επιτυχημένο ποδήλατο ασφαλείας, το Rover. Διέθετε ίδιου μεγέθους τροχούς και κίνηση με αλυσίδα στον πίσω τροχό. Στη φωτογραφία, το Rover σε Βρετανικό Μουσείο. Το 1888, ο Τζον Ντάνλοπ δημιούργησε με επιτυχία τα φουσκωτά λάστιχα για τις ρόδες του ποδήλατου. Αυτό έκανε πολύ πιο ομαλή την οδήγηση πάνω στους πλακόστρωτους δρόμους εκείνης της εποχής. Το 1889, ο Ισακ Τζόνσον, ένας Αφροαμερικανός εφευρέτης, κατέθεσε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του για ένα πτυσσόμενο ποδήλατο. Το πρώτο με ένα μοντέρνο σκελετό σε σχήμα ρόμβου, ένα σχήμα που χρησιμοποιείται ακόμα και σε ποδήλατα του 21ου αιώνα. Η κίνηση με αλυσίδα βελτίωσε την άνεση και την ταχύτητα, καθώς η κίνηση μεταφέρθηκε στον πίσω τροχό που δεν στρίβει όπως ο μπροστινός τροχός. Επίσης, η τοποθέτηση των πεταλιών σε σταθερή βάση και όχι πάνω στον μπροστινό τροχό, ο οποίος στρίβει, έκανε τη χρήση τους πιο εύκολη και άνετη. Στη φωτογραφία, γυναικείο ποδήλατο του 1889 που επέτρεπε στη γυναίκα να φορά άνετα το φόρεμά της. Στην Ελλάδα, το πρώτο ποδήλατο ήρθε το 1885, ενώ το 1890, τη χρονιά ίδρυσης της Διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας, έγιναν οι πρώτοι ποδηλατικοί αγώνες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Ελλάδα, οι ποδηλάτες Αριστίδης Κωνσταντινίδης, με καταγωγή από την Κύπρο, και Γεώργιος Παρασκευόπουλος αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες στα δύο αγωνίσματα ποδηλασίας, 87 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Τον 20ο αιώνα, σε αρκετές πόλεις του πλανήτη, προωθήθηκε η χρήση του ποδήλατου ως βασικού μέσου μετακίνησης. Στον ευρωπαϊκό χώρο, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Άμστερνταμ, η Κοπενχάγη και η Βαρκελόνη. Βασικές ενδείξεις διευκόλυνσης της χρήσης του ποδήλατου είναι η δημιουργία δικτύου λωρίδων κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομων και θέσεων στάθμευσης για τα ποδήλατα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τη μετακίνηση με ποδήλατα. Τα αυτοκίνητα έγιναν το προτιμόμενο μέσο μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, τα ποδήλατα σταδιακά θεωρήθηκαν παιδικά παιχνίδια και μέχρι το 1940 τα περισσότερα ποδήλατα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζονταν για παιδιά. Στη φωτογραφία, εικόνα από τη Νέα Υόρκη του 1940. Το ποδήλατο χρησιμοποιήθηκε και για την πώληση κάποιων προϊόντων στους δρόμους. Στη φωτογραφία, ελληνικό παγκοτατζίδικο. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν ποδήλατα από τους αλυξιπτωτιστές για να τους βοηθήσουν στις μετακινήσεις και στις μεταφορές. Αμερικανικά αεροπλάνα έριχναν ποδήλατα για χρήση από τα στρατεύματα. Γερμανικές μονάδες είχαν τάγματα ποδηλάτων πεζικού. Το ποδήλατο με τίτλο «Υπτάμενο περιστέρι» βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του φαινομένου του ποδήλατου στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Το έθνος έγινε γνωστό ως το βασίλειο των ποδηλάτων. Ένα ποδήλατο θεωρείται ως ένα από τα τρία πράγματα που έπρεπε να έχει ένας πολίτης, μαζί με μια ραπτομηχανή και ένα ρολόι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες εισήχθη ο λεγόμενος αγγλικός δρομέας. Γρήγορα έγινε δημοφιλής στους ενήλικους ποδηλάτες, ιδιαίτερα στους νέους, γιατί ήταν πιο γρήγορο ποδήλατο και καλύτερο για την αναρρίχηση σε λόφους χάρη στο ελαφρύτερο βάρος, στους ψηλούς τροχούς και στα στενά ελαστικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, οι Αμερικανοί κατασκευαστές άρχισαν να παράγουν τη δική τους ελαφριά έκδοση του αγγλικού δρομέα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η αυξανόμενη συνείδηση των Αμερικανών για την αξία της άσκησης και αργότερα το πλεονέκτημα της ενεργειακά αποδοτικής μεταφοράς οδήγησε στην αμερικανική έκρηξη των ποδηλάτων στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Οι περισσότερες από τις πωλήσεις αφορούσαν νέους ποδηλάτες, οι οποίοι προτιμούσαν στη συντηρητική τους πλειοψηφία μοντέλα που μιμούνται δημοφιλή ευρωπαϊκά αγωνιστικά ποδήλατα,
ονομαζόμενα αθλητικά μοντέλα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μια σουηδική εταιρεία δημιούργησε ένα νέο τύπο ποδήλατου κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από πλαστικό. Ήταν όμως μια εμπορική αποτυχία. Ο 21ος αιώνας έχει δει μια συνεχή εφαρμογή της τεχνολογίας στα ποδήλατα, στον σχεδιασμό τους, στην κατασκευή τους και στη χρήση τους. Οι σκελετοί και τα εξαρτήματα του ποδήλατου συνεχίζουν να γίνονται ελαφρύτερα και πιο αεροδυναμικά, χωρίς να θυσιάζεται η ισχύς τους. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις σχετικά με τη σταθερότητα του ποδήλατου διευκολύνθηκαν από προσομοιώσεις σε υπολογιστή. Και βέβαια, χρησιμοποιείται αρκετές φορές η χρήση του ηλεκτρισμού για την κίνηση του ποδήλατου.